Μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτές οδήγησης. Σημείο συνάντησής τους ήταν το παλιό κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω κεντρικών οδών έφτασαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για μία ακόμα φορά, οι ιδιοκτήτες σχολών οδηγών προχώρησαν σε κινητοποίηση ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ή θέλει να έχει συμμάχους η πολιτεία ή θέλει να έχει εχθρούς. Να το δηλώσουν εδώ και τώρα. Οι εκπαιδευτές οδηγοί τράβηξαν χειρόφρονο με τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ ζήτησαν συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπύρτζη, όσο και με τον Πρωθυπουργό. Δεν παραχωρούμε το εκπαιδευτικό όχημα, γιατί ζητάει να γίνει παραχώρηση του εκπαιδευτικού οχήματος. Δεν παραχωρούμε περιουσία. Δεν θέλουμε σε παραγωγή εκπαιδευτών μόνο και μόνο για να λύσουν βιοποριστικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα καθαρά θέμα κουλτούρας, θέμα εκπαίδευσης. Θέλουμε εκπαιδευτές ενημερωμένους, αναβαθμισμένους. Εμείς φυσικά έχουμε τεράστια προβλήματα εδώ και 60 μέρες που δεν γίνονται πλέον οι εξετάσεις, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλά, πολύ μεγάλο διάστημα που προσπαθούμε να το λύσουμε, αλλά δεν εισακουγόμαστε. Θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να μας ξαναδεχτεί για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, διότι πλέον τα βιοποριστικά προβλήματα που έχει ο κλάδος μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο τραπέζι επαναδιαπραγμάτευσης και ουσιαστικής πλέον λύσεις του θέματος οδική ασφάλεια. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτών ολοκληρώθηκε στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ανάλογες κινητοποίησεις είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος.